Το μπλόκο των αγροτών τη Αταλάντη μεγαλώνει μέρα με τη μέρα, αφού η μονοκαλλιέργεια τη περιοχή αλλά και ο παγετό δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Κλιμακώνουν τι κινητοποιήσει τη παραγωγή μέχρι να βρεθούν λύσει στα προβλήματά του. Εδώ είμαστε, μα φέρανε τα προβλήματα. Το κόστο παραγωγή, το οποίο έχει αυξηθεί κατά σε 200% σε σχέση με πέρυσι, μέσα σε μία χρονιά. Πλέον υπάρχει πρόβλημα επιβίωση Στου αγρότε γενικά και το ζει όλη η ελληνική περιφέρεια, όλη η ελληνική κοινωνία αυτό, γιατί σε όλου έχει αυξηθεί. Όλοι δουλεύουμε με ενέργεια, όλοι κέτε πετρέλαιο, όλοι έχουν δέει. Φανταστείτε εμά που έχουμε και τα αγροεφόδια στην πλάτη μα, το οποίο έχουν πάρει 200% επάνω μέσα σε ένα χρόνο. Άρα αυτό που μα έφερε εδώ είναι το πρόβλημα επιβίωση στο οποίο ζούμε, και δεν είναι ότι οι αγρότε δεν έχουν τι να κάνουν το χειμώνα και έρχονται εδώ. Ποιο άλλο Έλληνα, όταν έχει το περιθώριο να ξεκουραστεί, πάει διακοπέ. Δεν έρχεται να καθίσει στον δρόμο, μέσα στο κρύο, για να διεκδικήσει την επιβίωση τη οικογένειά του. Όπω είπε και ο κύριο Δουπιώτη, ο Ακρότη, τα προβλήματα είναι αρκετά. Ήτανε εκτό από αυτά τώρα, πανδημία και το κόστο τη παραγωγή που ανέβηκε τόσο πολύ κατακόρυφα. Εγώ δεν θα τα πω πάλι τα ίδια, γιατί τα λέει όλη η Ελλάδα αυτά. Και πρέπει να σκύψω να πάνω να λύσουν τα προβλήματα. Ευτυχώ έρχεστε και εσεί στο τοπικό κανάλι εδώ και μα παρουσιάζετε εδώ. Εδώ τα κεντρικά κανάλια δεν παρουσιάζεται καθόλου. Έχουμε τρει υπουργού. Εδώ οι περιφερειάρχε όλοι. Εδώ είναι αγροτική περιοχή και δεν έχει συγκινηθεί να έρθει κανένα. Εκτό από αυτό, εγώ θα σα μεταβιβάσω μονάχα τον παγετό. Ο παγετό Παίρνουμε στον Ελγά, σε διεύθυνση γεωργία, παντού τηλέφωνα και μα λένε ότι το, μόνο εμεί ε, στηρίζουμε μόνο την απώλεια του καρπού όταν πάθει ζημιά. Όταν πάθει ζημιά, απώλεια δέντρων, εδώ έγινε ζημιά. Θα πάμε και σε λίγο κάτω να δείτε, πρέπει να σκύψουν το κεφάλι και να βάλουν μέσα και τα, το φυσικό κεφάλαιο. Αυτή είναι η ζημιά. Κοιτάξτε να δείτε πώς το έχει κάνει. Αυτή τη στιγμή τα φύλλα δεν θα έπρεπε να γίνονται έτσι. Κοιτάξτε τα, τα φύλλα είναι ξερά. Η καταστροφή είναι τεράστια. Δεν είναι μόνο ότι θα χάσουμε την παραγωγή, θα ξεραθούν και τα δέντρα. Αυτό το δέντρο δεν συνέρχεται με τίποτα. Σας λοιπόν, έχουν δοθεί ή... αποζημιώσεις ποτέ? Σε μέρα συγκεκριμένα όχι. Η ζημιά, η ζημιά είναι μεγάλη που έχουμε πάθει και έρχεται πρόσθετα στην υπόλοιπη κατάσταση που βιώνουμε και στα αιτήματα που έχουμε, η κατάσταση του, της παγκοπληξίας είναι μεγάλη, μιλάμε για μια έκταση, ε, για ένα πληθυσμό δέντρων, γύρω στους 250.000 δέντρα, που σημαίνει 10.000 στρέμματα κατά περίπου, ε, και νομίζουμε ότι είναι, ε, πρέπει άμεσα η κυβέρνηση, ε, και, όλη, και όποιος μπορεί τέλος πάντων να βοηθήσει, να δώσει λύση. Ζητάμε, στα αιτήματά μας θα δείτε, ότι ζητάμε αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ όχι, δεν ζητάμε να έρθουν εκτιμητέ να εκτιμήσουν τη ζημιά. Αυτό ενδεχομένω να μην είναι και σωστό αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να περιμένουμε ναι, να, γίνει εμφανή η ζημιά. Αλλά τώρα που μιλάμε, πρέπει να γίνει αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποζημιώσουμε και την απώλεια τη παραγωγή που έχουμε αυτή τη στιγμή και την απώλεια στα δέντρα τα οποία μερικά από αυτά θα κάνουν γύρω στα 5 με 6 χρόνια να ξανακαρπήσουν. Εδώ υπάρχει είναι μονοκαλλιέργεια στο Δήμο Λοκρόν και ειδικά στην Αταλάντη που είμαστε αυτή τη στιγμή, η ελιά είναι μονοκαλλιέργεια. Μιλάμε για ένα ε, εκρηκτικό αυτή τη στιγμή πρόβλημα που υπάρχει, γιατί είχαμε τις τρεις προηγούμενες χρονιές, οι οποίες οι τιμές ήταν εξεφτιλιστικές λόγω COVID, αρκετές ελιές βγήκαν από τις κάβες και ελοποιήθηκαν, άλλες ελιές μέχρι και πεταχτήκανε ακόμα, άλλες ελιές κιόλας, Επάνω που πήγε να ανακάμψει φέτο λίγο η τιμή με μια μικρή παραγωγή, την οποία είχαμε, γιατί η παραγωγή ήταν μικρή, απλά πήγαν να ανακάμψουν οι τιμέ. Έρχεται αυτό το εκρηκτικό, ε, η εκρηκτική αύξηση των εφοδίων και πάλι φέτο θα μιλάμε για χειρότερη χρονιά από τι προηγούμενε. Τότε που είχαμε 50 λεπτά, 30 και γελιέ στα ζήτητα. Και στην Τούκτα ΔΕ έρχεται ο παγετό του Ιανουαρίου. Ο παγετό του Ιανουαρίου τώρα έχει κάνει τεράστιε ζημιέ στα δέντρα, τα οποία θα τα δείτε. Και μιλάμε για μια καλλιέργεια την Καλαμούνη, η οποία από πέρυσι έχουμε καλεστεί πρόπευση και έχουμε διπλασιάσει την εισφορά στον Ελγά. Μιλάμε για διπλάσια εισφορά Ελγά. Αυτό ο άνθρωπο, ο οποίο τώρα έχει καταστραφεί, θα πάμε κάτω και θα δείτε δέντρα, θα καλεστεί σε ένα μήνα στο ΩΣΔΕ να, διλ... να πληρώσει πάλι Ελγά. Τι να πληρώσει να ασφαλίσει ο άνθρωπο, ο οποίο έχει καταστραφεί, Για ποιο προϊόν να πληρώσει πάλι διπλάσιο το Ελγά. Λέτε λοιπόν εδώ, όχι στο ξεκλείδισμα τη αγροτιά. Νιώθετε κάτι τέτοιο, νιώθετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν φύγει από το επάγγελμα. Σαφώ και το νιώθουμε, το βιώνουμε καθημερινά και όχι τώρα. Όχι τώρα που έχουμε την αποκορύφωση. Την νιώθουμε εδώ και χρόνια ότι η αγροτική πολιτική τη Ελλάδο στηρίζεται πάνω στο ξεκλήρισμα τη αγροτιά. Το έχουμε δει ε, από την εμπειρία μα ότι καθημερινά όλο και περισσότερο οι αγρότε που είμαστε στα χωράφια τέλο πάντων και καλλιεργούμε γινόμαστε όλο και λιγότεροι αυξάνονται οι αγρότες που αντιδρούν κάθε μέρα. Βλέπετε το πλόκο να μεγαλώνει. Κοιτάξτε να δείτε. Ό,τι εικόνα υπάρχει και πανελλαδικά υπάρχει αυτή τη στιγμή και στον μπλόκο μας εδώ στην κινητοποίηση που κάνουμε. σίγουρα τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα θέλαμε ως προς τις αντιδράσεις. Αλλά μπαίνει ένας κόσμος μπροστά για να διεκδικήσουμε τα δίκαια αιτήματά μας αυτά τα αιτήματα που θα μας εξασφαλίσουν ότι αύριο το πρωί θα μπορέσουμε να μπούμε στο χωράφι. Γιατί η κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, κανένας αγρότης, ήδη το σκεφτόμαστε και αύριο το πρωί κανένας αγρότης δεν θα μπορεί να μπει στο χωράφι να καλλιεργήσει. Και πόσο μάλλον τα νέα παιδιά που δεν θα μπορέσουν, συζητάμε το να μην μπορέσουν να μείνουν στον τόπο που μεγαλώσανε, που ανδρωθήκανε, να μείνουν να συνεχίσουν τη δουλειά του πατέρα τους. Καλούμε όλο τον κόσμο την Παρασκευή 11 η ώρα στην πλατεία Ταλάντης να κάνουμε μια διαμαρτυρία για όλα τα προβλήματα που υπάρχουν. Όλος ο κόσμος θα είναι καλά να έρθει, είτε επαγγελματίε είτε όλοι. Όλοι έχουν πρόβλημα, η μεσαία τάξη έχει μεγάλο πρόβλημα και καλούμε όλο τον κόσμο στην πλατεία 11 η ώρα. Δυναμικό παραμένει και τον μπλόκο των αγροτών στι Λιβανάτε. Οι παραγωγοί παραμένουν εδώ και θα κλιμακώσουν τι κινητοποιήσει του μέχρι να δοθούν απαντήσει. Ε, σαν άτομο, κάθισα πίσω να, επειδή μου άρεσε η δουλειά αυτή και ήθελα να εργαστώ σαν νέος αγρότης, αλλά βλέπω ότι ε, τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ. Το κόστος παραγωγής είναι ε, δυσβάστακτο, δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε πλέον. Με το καύσιμο να έχει φτάσει στο 1,60 και τα αγροτικά ε, φόδια να είναι στα ύψη ε, και φυσικά τη ΔΕΗ, το ρεύμα, ε, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο απελπισίας μπορώ να πω. Θα συνεχίσετε τις κινητοποίησεις εδώ στις Λιβανάτες. Φυσικά και δεν τις ε, συνεχίσουμε και καλούμε όλο τον κόσμο να κατέβει στο πλευρό μας γιατί δεν είναι ένας αγώνας μόνο για τους αγρότες, είναι ένας αγώνας γενικά για όλο τον κόσμο. Mm -hmm. Σας στηρίζουν οι πολίτες της περιοχής. Ε, ναι μας στηρίζουν απλώς ε, δεν ε, γνωρίζω είναι λίγο θα θέλαμε λίγο παραπάνω στήριξη αυτό ζητάμε από τον κόσμο. Mm -hmm. Θα βγείτε στο δρόμο, θα κλείσετε κάποιο δρόμο τις επόμενες μέρες. Ε, σε συνεννόηση με τα υπόλοιπα άτομα θα βγάλουμε κάποια απόφαση, θα μιλήσουμε κιόλας και με τις αρμόδιες αρχές, με τον διοικητή και θα κάτι θα... Κλιμακώνετε λοιπόν τις κινητοποίησεις, δεν υποχωρείτε. Φυσικά, φυσικά δεν υποχωρούμε και εμείς θα κάνουμε τον αγώνα μας όσο αντέχουμε κι εμείς.